Για πρώτη φορά μειώθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες τόσο τα κρούσματα όσο και οι θάνατοι από καρκίνο, σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη βελτίωση της διατροφής των Αμερικανών, στον περιορισμό του καπνίσματος και στα νέα διαγνωστικά τεστ. Ο καθηγητής Len Nichtenfeld δηλώνει ότι οι επιδεκαετίες δαπάνες για έρευνα και οι εκστρατείες επιμόρφωσης των Αμερικανών για να βελτιώσουν τη διατροφή τους, να γυμνάζονται περισσότερο και να σταματήσουν να καπνίζουν, έχουν αρχίσει να επιφέρουν απτά αποτελέσματα. We've made progress with research, we've made progress with treatment, and we've made progress with people doing the right thing for themselves. Τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα είναι εμφανή στους πλέον συνήθεις τύπου καρκίνου. Για παράδειγμα, τα νέα κρούσματα καρκίνου του μαστού μειώθηκαν κατά 1,3%, όπως λέει ο καθηγητής James Spire του Αντικαρκινικού Κέντρου του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Breast cancer incidence is declining because we're using less hormone replacement therapy for the treatment of menopausal symptoms. Θετικές είναι οι εξελίξεις και για τον καρκίνο του παχαίως εντέρου, τα κρούσματα του οποίου μειώθηκαν κατά 2%, ενώ τα νέα κρούσματα καρκίνου του προστάτη μειώθηκαν κατά 1%. In colon cancer and prostate cancer, we're able to find pre-malignant conditions and treat them before they turn into cancer. Η μείωση των ποσοστών καρκίνου όμως δεν οφείλεται μόνο στις νέες μεθόδους έγκαιρου εντοπισμού και θεραπείας της ασθένειας. Η έκθεση της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας επικεντρώνεται και στο ρόλο της πολιτείας σε θέματα περιορισμού τέτοιου είδους ασθενειών. Για παράδειγμα, στο Κεντάκι, όπου δεν υπάρχει νομοθεσία έντονου περιορισμού του καπνίσματος, τα κρούσματα καρκίνου του πνεύμονα είναι τριπλάσια από αυτά στην πολιτεία της Γιούτα, όπου ισχύουν σοβαρά αντικίνητρα για το κάπνισμα. Πάντως, τα χαμηλότερα ποσοστά καρκίνου του πνεύμονα εντοπίστηκαν στην Καλιφόρνια, όπου ισχύουν οι αυστηρότεροι αντικαπνιστικοί κανόνες. Εκτός από τον περιορισμό των κρουσμάτων καρκίνου, η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία σημειώνει και τη μείωση των ποσοστών θανάτου από καρκίνο. Συγκεκριμένα, τα ποσοστά θανάτου από καρκίνο του προστάτη έχουν μειωθεί κατά τουλάχιστον 4%, του καρκίνου του εντέρου κατά 2,5% και του καρκίνου του μαστού κατά 2%. Οι επιστήμονες θεωρούν τις νέες φαρμακευτικές αγωγές υπεύθυνες για τη μείωση του ποσοστού θανάτων από καρκίνο και μάλιστα αναφέρουν τις περιπτώσεις πολλών ασθενών που ζουν με καρκίνο επί πάνω από μία εικοσαετία. Άννα Καραγιαννοπούλου, Φωνή της Αμερικής, Washington.